είναι μεγάλη, εντυπωσιακή, αλλά και τρομακτική η Σιβιάννη Μάσκα, που γεννήθηκε πριν από πολλές δεκαετίες στον Σίβα του Δήμου Φεστού και από τότε μονοπολεί το ενδιαφέρον σε κάθε καρναβαλική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο χωριό. Μικροί και μεγάλοι τη βλέπουν εκστασιασμένη. Φυσικά δεν διστάζουν να τη φορέσουν και να παρελάσουν με αυτή. Η Σιβιάννη Μάσκα επινοήθηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια από τον κύριο Οδυσσέα Μεσαριτάκη, ο οποίος ήταν μικρό παιδί όταν ξεκίνησε να σκαλίζει έναν αθάνατο, αφήνοντας τη φαντασία του ελεύθερη. Η εκπομπή «Κρήτη σήμερα» βρέθηκε στον Σίβα, συνάντησε τον κύριο Οδυσσέα και ο ίδιος μας διηγήθηκε την ιστορία της Σιβιάννης Μάσκας. Μάλιστα πήρε τα εργαλεία του για να μας δείξει πώς τη δημιουργεί και τι υλικά χρησιμοποιεί. Εκείνα τα χρόνια, πριν 64-65 χρόνια, εγώ ήμουν 13 χρονών. Τότε στα καρναβάλια γινόταν το εξής. Οι γυναίκες γινόταν άντρες με κάτι ενδυμασίες ανδρικές και οι άντρες πάει γυναικείες ενδυμασίες. Δεν ήταν παράξενο να πούμε ότι κάποια στιγμή κάποιος έκανε μια μάσκα μικρή με ένα χαρτί, το οποίο εγώ φοβήθηκα ως παιδί. Λοιπόν και μου έμεινε. Σημώντας την επόμενη χρονιά, πλέον να δημιουργήσω κάτι το φανταχτερό, κάτι το οποίο να έχει την περιέργεια. Καθώς δούλευα σε ένα χωράφι δικό μας, πήγαινα πάνω κάτω, ξέρω εγώ τι, όργωνα το χωράφι, βλέπω μία, όχι μάσκα, ήταν αθάνατος, ξεπατωμένος, είχε ξεραθεί με την πάροδο των χρόνων καμιά δύο-τρία χρόνια, ας πούμε, είχε φυράξει, ήταν άδειος από μέσα, με φύλλα φυσικά, με φύλλα είχε. Μου κίνησε την περίεργεια, πηγαίνοντας πάνω κάτω, καλλιέρισα στο μυαλό μου ότι αυτό θα γίνει τώρα τα καρναβάλια κάποια μάσκα η οποία θα κινήσει την περιέργεια των ανθρώπων. Με κάτι ψευτοεργαλεία όπως είναι παράδειγμα αυτό και με ένα σφυράκι ξεκίνησα, έκανα τα μάτια. Έκανα τα μάτια δεξιά και αριστερά, μετά μια μύτη έκανα με ένα άλλο ξύλο. Έκανα τα δόντια, μετά τι έλειπε, έλειπανε δόντια. Άρχισα λοιπόν με μια λαμαρίνα, όπως έφερα για να δείτε. Μια λαμαρίνα η οποία τη σχημάτισα κάτι δόντια εδώ μέσα, τα οποία τα πρόσθεσα μετά στο στόμα. Δόντια από κάτω, δόντια από πάνω. Και ποια ήταν η πρώτη εντύπωση, τι σας είπαν? Πω, τι να σου πω, δεν ξέραν τι ήταν, ποιος είναι, δεν με γνωρίζει, το έκανα κρυφά. Τη δεύτερη χρονιά που μάθανε, είχα ένα ξάδερφο εγώ, ο οποίος μου λέει, ρε εσύ μου λέει, θα μου δώσει εμένα τη μικρή να κατασκευάσει μια άλλη πιο μεγάλη. Εντάξει, του λέω, είμαστε και κολλητάρια εμείς με αυτόν. Κατασκευάζω λοιπόν μια πιο μεγάλη, όπως καλή ώρα αυτή τη μεγάλη εκεί, φανταχτερή. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ντυθούμε. Ο Σίβας εδώ, όλο το χωριό, ήταν κατεβασμένο στα δώματα. Εμείς πηγαίναμε στην πλατεία με τον ξάδερφο, βγαίνοντας απάνω, μα πότε θα ντυθείτε, πότε θα ντυθείτε. Καλά λέω, γυμνός είμαι εγώ τώρα, τι μου λέτε, πότε θα ντυθώ. Τέλος πάντων, για καλαμπούρ τώρα. Ήρθε η ώρα να ντυθούμε. Τα δώματα από πάνω, ξέρεις τι είναι δώματα, οι ταράτσες απάνω, γεμάτα, κορίτσα, κοπέλες, μικροί και μεγάλοι, περιμένανε στο σπίτι μας απόξω, πότε θα ντυθούμε. Κατεβήκαμε λοιπόν στην πλατεία. Όσα ζώα, γιατί τότε ήταν και πολλά ζώα εδώ στο χωριό, και είναι τα χρόνια δεν ήταν τραχτέρια. Λοιπόν, όταν θα με βλέπουν ή ζώα ή βόδια, αυτό φεύγανε τα χιπαλντός όλα φυσικά. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Γινότανε κάθε καρναβάλι λοιπόν το σώσε. Αυτές οι μάσκες φαίνονται βαριές. Ναι. Πόσα κιλά μπορεί να ζυγίζει? Από 10 μέχρι 15 και 20 κιλά οι δύο μεγάλες. Και είναι εύκολο να το φορέσει κάποιος πάνω στο σώμα του?
Εύκολο, πολύ εύκολο. Να το ρε παιδί μου. Ορίστε, από εδώ βάζει το κεφάλι, στηρίζεται εδώ στο σβέρκο από πίσω, αυτό ακουμπάει στο μπέτι, δεν βλέπεις από τα μάτια, βλέπεις από το στόμα. Και αν δεν δυσκολεύεται, κάνεις δύο τρύπες εδώ, ας πούμε, που είναι πιο κοντά για να δεν βλέπεις τον δρόμο. Είναι αυτό το σκαρπέλο. Θα τρυπήσουμε εδώ πέρα μία τρύπα με το πριονάκι, το κόβω και γίνεται ακριβώς όπως είναι το μάτι. Για πιο γρήγορα δηλαδή. Αλλά τώρα, για να μην πάμε διαδικασία το πριονάκι τώρα αυτό με το ρεύμα, γίνεται και με το σκαρπέλο. Μπορεί να λείπατε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά γυρίσατε, είχε μείνει στην ιστορία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Πήγανε και μερικά παιδιά να κάνουν άλλες μάχες φυσικά. Όχι τις συγκεκριμένες, κάτι διαφορετικές, αλλά αυτοί θέλανε τώρα, επειδή εγώ είχα δημιουργήσει αυτή τη μάσκα, θέλανε από την πηγή να το ξανανεώσουν τέλος πάντων. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, μέσα από την εκπομπή του «Ο Μύτος της Αριάδνης» στην Κρήτη TV το 1998, είχε μάλιστα αναζητήσει τον Σιβιανό Μανώλη Σταυρουλάκη, ο οποίος είχε αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβει ο αθάνατος, η πρώτη ύλη της Σιβιανής μάσκας. Για να φτιάξεις μια μάσκα τέτοια, πρέπει να βρεις ένα αθάνατο, να είναι ξέρος, να κάνεις προεργασία, να βγάλεις τα φύλλα με σάρακα ή με σκαλίδα και να τον κόψεις τα μέτρα, δηλαδή να είναι είτε πολύ μεγάλος είτε πολύ μικρός. Μετά από μέσα ύστερα τον ξεκουφώνεις, του βγάνεις τις ίνες που έχει μέσα, έχει είναι κακόκοπες βέβαια, δεν κόβονται εύκολα. Άμα γεννείται το να το πράγμα, το τσες, για να καούν οι κλωστές που έχει μέσα. Μετά τη βάφεις, κάνεις τα μάτια, κολλάς τα κέρατα και είναι έτοιμο.